Λοιπόν, σήμερα θα πω στην αρχή, απομακρύνετε τα αιχμηρά αντικείμενα, πάρτε και χαρτομάντιλα, γιατί θα μας έρθει βαρύ το συγκεκριμένο θέμα. Μου το έχετε ζητήσει εδώ και 6 χρόνια που τρέχει το γιατί όχι αρκετές φορές και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε το φάκελο συνεξάρτηση. Για εσάς που δεν ξέρετε καθόλου τι σημαίνει, ετοιμαστείτε, γιατί θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που πάσχει 80% να πω, της Ελλάδας και της Κύπρου, του ελληνόφωνου πληθυσμού. Γι' αυτό έχω καλέσει the one and only, την αγαπημένη σας, Θέκλα Πετρίδου. Γεια σου, Θέκλα. Γεια σου, Δέσποινα μου. Χαιρετώ και τον κόσμο του γιατί Έτσι. όχι. Φάκελος συνεξάρτηση. Πρώτη φορά το θίγουμε στο γιατί όχι. Με σένα έπρεπε. Και σε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή. Λοιπόν, ο όρος συνεξάρτηση είναι ένας καινούριος όρος στην καθομιλουμένη. Στους ψυχολογικούς χώρους χρησιμοποιείται τα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει έτσι πιο ευρέως διαδεδομένος. Και είναι μία λέξη η οποία περιγράφει τη συνθήκη εκείνη του ανθρώπου που γίνεται χαλάκι να τον πατήσουν οι άλλοι. Του ανθρώπου ο οποίος μπαίνοντας μέσα σε μία σχέση, είτε ερωτική, είτε συνεργασιακή σχέση, επαγγελματική, είτε φιλική σχέση, χάνει την οντότητά του και βάζει σκοπό της ζωής του να ευχαριστήσει τον άλλο άνθρωπο. Η συνεξάρτηση εννοείται ότι παρατηρείται πιο έντονα σε ερωτικές σχέσεις και ως ψυχολόγος που ασχολούμαι ιδιαίτερα με τις ερωτικές σχέσεις και ως συγγραφέας που ασχολούμαι με αυτό, το έχω παρατηρήσει, όπως είπες πολύ ορθά, τουλάχιστον στο 80% του πληθυσμού, ότι πολλοί από εμάς έχουμε αυτή την τάση να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια ερωτική σχέση, μέσα σε μια φιλία, όταν συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να νιώθουμε κατώτεροι από αυτούς και ότι η δική μας ύπαρξη, η δική μας χαρά, ο δικός μας πόνος, τα δικά μας συναισθήματα δεν είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό πρόσωπο σε αυτή τη σχέση είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Καταρχάς θέλω να εξηγήσω πώς προήλθε ο όρος συνεξάρτησης. Στα αγγλικά είναι codependency. Υπάρχει μία οργάνωση γνωστή σε όλους μας, η Al-Anon, η AA, είναι μία οργάνωση η οποία υπάρχει στην Αμερική και ευτυχώς εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες. Από ό,τι γνωρίζω και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια σημεία συνάντησης των Al-Anon. Είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη οργάνωση η οποία βοηθάει πολύ τα μέλη της κοινωνίας τα οποία πάσχουν από εξαρτήσεις να μπορέσουν να απεξαρτηθούν και να εξυγειάνουν τις ζωές τους. Και είναι μια οργάνωση η οποία δεν στελεχώνεται από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, όμως έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, εξαιρετικά ψυχοφέλιμο για τους ανθρώπους με εξαρτήσεις. Κάποιοι γνωρίζουν τους Al-Anon ως ανώνυμους αλκοολικούς, αλλά τώρα έχει πολλές εξειδικεύσεις. Είναι ανώνυμοι ναρκωμανείς, είναι ανώνυμοι σεξομανείς κλπ. Ανώνυμη υπερφάγη έχει στην Ελλάδα. Μπράβο. Ανώνυμη αλκοολική. Επίσης, έχω δει στη Θεσσαλονίκη ανώνυμους συνεξαρτημένους. Και ακόμη ένα είναι, θα το θυμηθώ. Υπάρχει ομάδα ανώνυμος συνεξαρτημένος στη Θεσσαλονίκη. Okay. Και είναι εξαιρετικό ότι υπάρχει, γιατί είναι δωρεάν η Ναι, συμμετοχή ναι. στις ομάδες αυτές. Είναι στην ουσία ομάδες αυτοβοήθειας. Δεν είναι ψυχοθεραπεία που γίνεται εκεί, αλλά γίνεται μια εξαιρετική ψυχοεκπαίδευση, προκειμένου οι άνθρωποι να καταλάβουν τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τα ζητήματα που έχουν και να βρουν υποστήριξη και από μια ομάδα ομοίων, ανωνύμως ομοίων, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το ζήτημά τους. Και υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουν οι ομάδες αυτές, το οποίο ονομάζεται πρόγραμμα των 12 βημάτων. Ως ψυχολόγος εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που γίνεται από τους Al-Anon. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει και στην Ελλάδα χώρους στους οποίους γίνεται αυτή η δουλειά. Λοιπόν, πριν καμιά τριανταριά χρόνια περίπου, παρατήρησαν οι άνθρωποι σε αυτή την οργάνωση ότι υπήρχαν περιστατικά εξαρτημένων ανθρώπων, είτε από τον τζόγο, είτε από τα ναρκωτικά, είτε από το αλκοόλ κλπ, οι οποίοι όταν επέστρεφαν από κέντρα απεξάρτησης πίσω στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, ξανακυλούσαν πίσω στην εξάρτησή τους.
Έτσι προβληματίστηκαν για το τι ρόλο παίζει το περιβάλλον ενός εξαρτημένου ανθρώπου στο να διατηρείται η εξάρτηση, πώς δηλαδή η γυναίκα κάποιου, ο άνδρας κάποιας, η μητέρα κάποιου, ο πατέρας κάποιου κάποιας μπορεί άθελά του να διευκολύνει την εξάρτηση, να γίνεται αυτό που λέγεται στην ορολογία των Αλανών enabler. Enabler είναι κάποιος ο οποίος διευκολύνει με τη στάση του τον εξαρτημένο άνθρωπο να ξανακυλήσει. Και έτσι δημιουργήθηκαν ομάδες συγγενών και συντρόφων εξαρτημένων ανθρώπων. Και εκεί παρατηρήθηκε ότι πολλοί, αν όχι όλοι, από τους συντρόφους των εξαρτημένων ανθρώπων είχαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συνδεσιμότητας, τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Και εκεί γεννήθηκε ακριβώς ο όρος συνεξάρτηση, που περιγράφει την αρρώστια, αν θέλεις. Δεν μου αρέσει η λέξη αρρώστια να χρησιμοποιείται για τις ψυχικές διαταραχές, όμως θα έλεγα, θα ονόμαζα αρρώστια τη συνεξάρτηση, όπως και την κατάθλιψη θα την ονόμαζα αρρώστια, γιατί είναι κάτι τόσο physical, τόσο σωματικό. Ναι. Δηλαδή το ίδιο το νευρικό σου σύστημα και το κεντρικό και το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό σε παρασύρει αυτόματα, χωρίς να το έχεις επιλέξει συνειδητά, παρορμητικά, σε συμπαρασύρει στο να χάσεις την ταυτότητά σου, να γίνεις ένα με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέσαι, αλλά όχι να γίνεις ένα επίσης όρις και να συνδεθούν δύο άνθρωποι ισχύς εν διενώση, αλλά να γίνεις η σκιά του συντρόφου σου, η σκιά του εξαρτημένου ανθρώπου με τον οποίο συνδέσαι και να του κάνεις όλα τα χατήρια, να μην του βάζεις καθόλου όρια, να μην αναγνωρίζεις καθόλου τα δικά σου συναισθήματα ποια είναι, να μην τα διαχωρίζεις από τα συναισθήματα του άλλου, να χαίρεσαι με τη χαρά του και να λυπάσαι με τη λύπη του, όχι από ένα χώρο ενσυναίσθησης, αλλά ένα χώρο πλήρους ταύτισης και προβολής, και να χάνεις στην ουσία τον εαυτό σου και, όπως είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, να κακοποιείσαι ψυχολογικά αγρίως μέσα σε αυτή τη σχέση. Η συνεξάρτηση δεν είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο στους συντρόφους των εθισμένων ανθρώπων. Η συνεξάρτηση είναι ένα πιο καθολικό φαινόμενο. Είναι ένας τρόπος λειτουργικότητας που δυστυχώς έχουμε πάρα πολλοί ενήλικες και συνήθως πάει πακέτο με τον ναρκισισμό και την κακοποίηση. Συνήθως βρίσκουμε έναν ναρκισό, έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν μιλάμε τώρα για τη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας του β' πλέγματος. Μιλάμε για, σαν τύπους ανθρώπων. Βρίσκεις ένα μαλάκα, ρε παιδί μου, να τα πούμε λαϊκά. Βρίσκεις ένα μαλάκα ο οποίος είναι μαζί με κάποιον άλλον που είναι θύμα, παύλας είναι εξαρτώμενος, και παίζουν αυτό το παιχνιδάκι του φαύλου κύκλου θύματος και θήτη, με πολύ αρνητικά αποτελέσματα και για τους δύο. Είναι χορός, είναι δύο, είναι δίπολα, είναι σαν χορός, χορός δύο ανθρώπων. Θεωρώ ότι η συνεξάρτηση είναι πολύ κέριο ζήτημα να το συζητήσουμε, να το καταλάβουμε, να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, η πρόληψη της οποιασδήποτε μορφής βίας στις ανθρώπινες σχέσεις και η πρόληψη και των γυναικοκτονιών ακόμη, για να μιλήσω ανοιχτά, μιλήσω ακόμη πιο ανοιχτά, θα ενισχυθεί σημαντικά αν συνειδητοποιήσουμε τι είναι η συνεξάρτηση, αν ψυχοεκπαιδευτούμε γύρω από τη συνεξάρτηση και αν διαρωτηθεί ο καθένας για τον εαυτό του μήπως τυχόν έχω στοιχεία συνεξάρτησης και πάρω αρκετές πληροφορίες γύρω από το ζήτημα, ώστε να έχω τα κίνητρα για να μπορέσω να ξεπεράσω έναν προβληματικό τρόπο συνδεσιμότητας. Δεν είναι υγιές να είμαστε συνεξαρτώμενοι, ψυχικά υγιές. Και να ξεπεράσω και να προλάβω σε περίπτωση που έχω παιδιά, μην περάσω και τα μολύνω και αυτά, γιατί τα μολύνω με τον τρόπο που υπάρχω, δεν τα μολύνω με αυτά που λέμε στα παιδιά, με τον τρόπο που υπάρχω. Σήμερα η εκπομπή είναι πιο group therapy από ποτέ, παιδιά. Θέλω να κάνουμε έτσι ένα group hug πριν μπούμε και άλλο μέσα στο θέμα. Και πάσχουμε οι περισσότεροι. Γεια σας, με λέει Δέσποινα και είμαι συνεξαρτημένη. Βοήθεια, βοήθεια, θα έκλα. Εγώ δηλώνω συνεξαρτημένη, Δέσποινα. Και εγώ δηλώνω συνεξαρτημένη και είναι πάρα πολύ αστείο. Το λες κιόλας, και εγώ το λέω, παιδί, και εγώ έχω υπάρξει και πάρα πολύ κιόλας.
και το δουλεύω και όλα πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι δουλειά ούτως ή άλλως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Το healing δεν είναι ένας τελικός προορισμός, έφτασα εκεί. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και φέρνει καινούργιες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό έχω προβληματιστεί πάρα πολύ γύρω από το ζήτημα, γιατί οι ψυχολόγοι δεν είμαστε θεοί, δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι, δεν είμαστε πλήρως ψυχικά υγιείς και πλήρως ισορροπημένοι. Οι ψυχολόγοι είμαστε και εμείς άνθρωποι, έχουμε και εμείς τα φορτία που κουβαλάμε κυρίως από την παιδική μας ηλικία περισσότερη, γιατί θα το πω στη συνέχεια από τι ρόλο παίζει η παιδική ηλικία σε αυτά. Οπότε όσο κι αν είσαι ψυχολόγος, όσο καλός ψυχολόγος κι αν είσαι, όσο γνωστός ψυχολόγος κι αν είσαι, δεν πάβεις να έχεις τα ψυχολογικά σου ζητήματα κι εσύ. Και κατά καιρούς, με αφορμή συγκεκριμένες σχέσεις που δημιουργούνται στη ζωή μας και συνήθως με την άσχημη κατάληξη των σχέσεων αυτών, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα ζητήματα τα δικά μας. Και τελευταίως έχω ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα της συνεξάρτησης. Και έχω, Δέσποινα, το έχω συνδέσει πολύ με ένα άλλον όρο καινούριο που χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο της ψυχολογίας τα τελευταία 5-6 χρόνια πάλι, το θέμα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει μια τραυματική, ψυχοτραυματική παιδική ηλικία, είτε λόγω λεκτικής κακοποίησης, είτε λόγω σωματικής κακοποίησης, είτε λόγω σεξουαλικής κακοποίησης, είτε λόγω παραμέλησης. Γιατί ήταν μάρτυρας κακοποίησης της μητέρας του. Ακριβώς. Αλλά και η παραμέληση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι εμένα δεν με χτυπούσαν, εμένα δεν με βίασε κανείς. Άρα είχα πολύ καλή παιδική ηλικία. Ήταν καλή η παιδική μου ηλικία. Η παραμέληση, δηλαδή ο γονιός να μην ασχολείται ουσιαστικά με το παιδί, είτε γιατί έχει ένα θέμα υγείας ο γονιός, είτε γιατί έχει ένα άλλο παιδί που έχει ένα θέμα υγείας και παραμελεί το παιδί που δεν έχει θέμα υγείας, είτε γιατί το ζευγάρι έχει σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους και τους τρώνε την ενέργεια και το χρόνο τους και παραμελούν συναισθηματικά τα παιδιά τους. Μιλάμε για συναισθηματική παραμέληση, όχι οικονομική παραμέληση ή υλική παραμέληση, συναισθηματική παραμέληση. Η παραμέληση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, επειδή τα παιδιά όταν γεννιούνται είναι ανίσχυρα να επιβιώσουν μόνα τους και έχουν μεγάλη ανάγκη τους ανθρώπινους δεσμούς με τους φροντιστές τους, τους γονείς τους, προκειμένου να μεγαλώσουν υγιώς. Όσοι λοιπόν από εμάς δεχθήκαμε είτε κάποια μορφή βία στην παιδική μας ηλικία, είτε ψυχική και συναισθηματική παραμέληση, είναι πολύ πιθανόν, μάλλον είναι σίγουρο αν έχει συμβεί αυτό, ότι ως ενήλικες πάσχουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Που τι σημαίνει αυτό? Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια διαταραχή η οποία υπάρχει στον DSM, που είναι το εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για τη Διάγνωση των Ψυχικών Διαταραχών. Υπάρχει και στο ICD-11, που είναι το αντίστοιχο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το ευρωπαϊκό. Είναι μια διάγνωση, πολύ σοβαρή διάγνωση, η οποία υπάρχει από την αρχή που έγιναν τα εγχειρίδια και αφορά στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είχαν μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία, για παράδειγμα στρατιώτες που επιστρέφουν από έναν πόλεμο, οι οποίοι στη συνέχεια δεν μπορούν να ησυχάσουν, έχουν συχνά emotional flashbacks, δηλαδή έχουν συναισθηματικές αναδρομές στα τραυματικά γεγονότα, δηλαδή ακούνε κρίξεις, βλέπουν κρίξεις ενώ δεν υπάρχουν, ενώ πάει το μυαλό τους πίσω, και επηρεάζεται η λειτουργικότητα τους, επηρεάζεται ο ύπνος τους, επηρεάζεται η λήψη τροφής, μπορεί να αποκτήσουν εθισμούς, μπορεί να είναι... Λήψεις, χώδεις, διαταραχές και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί έχει να κάνει με ένα τραυματικό γεγονός που έχει συμβεί στην ενήλικη ζωή. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να είναι σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και να δει μπροστά στα μάτια του να σκοτώνεται ένας άνθρωπος. Ναι. Ή του ιδίου η ζωή του να κινδυνεύσει και να φτάσει μέχρι το θάνατο και να επιστρέψει. Ή να έχει μια επέμβαση, μια ιατρική επέμβαση, η οποία να τη βιώσει το σώμα του ανθρώπου ως επίθεση. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε ιατρικές επεμβάσεις μπορεί να είμαστε σε νάρκωση, αλλά το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα, βιώνει
την τομή, βιώνει τη βιότητα μιας επέμβασης, τη βιότητα μιας εγχείρησης, η οποία είναι απαραίτητη να γίνει, είναι ιατρική πράξη, αλλά δεν πάβει να τη βιώνει το σώμα ως τραύμα και μετά από μια επέμβαση μπορεί να έχουμε διαταραχή μετατραυματικού στρες, μετά από ένας βιασμός, ένα... μετά από βιασμό. Βεβαίως, μετά από ένα βιασμό, μετά από το να είμαστε μάρτυρες ενός βιασμού, να είμαστε μάρτυρες ενός τραυματικού γεγονότος κλπ. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι πολύ κυκαλυμμένη. Δηλαδή, ζω εγώ σήμερα, είμαι μια γυναίκα 46 χρονών, θα γίνω 47 το Μάιο, ελπίζω να βγάλεις το podcast πριν το Μάιο και να... Πριν το Μάιο θα βγει, πριν το Μάιο. Όταν λέω ότι είμαι 46, να μην λέω ψέματα, λοιπόν. Είμαι μια γυναίκα 46 χρόνων, η οποία θεωρώ ότι είμαι μια χαρά. Βάζω τον εαυτό μου ως παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θεωρώ ότι έχω ξεπεράσει όλα μου τα ψυχολογικά προβλήματα ή τα περισσότερα τέλος πάντων αφού κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 20 χρόνια. Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι ψυχολόγοι πρέπει να κάνουμε παράλληλα ψυχοθεραπεία και για να είμαστε καλά και να μην βλάπτουμε τους θεραπευόμενους μας, αλλά και για να πατούμε γερά τα πόδια μας στη γη. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και για να είμαστε όσο πιο ανθρώπινοι και θεραπευτικοί γίνεται. Λοιπόν, είμαι μια γυναίκα 46 χρονών, θεωρώ ότι είμαι μια χαρά εφόσον έχω κάνει τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία και ξέρω τόσα πράγματα και έχω γράψει και 6 βιβλία, τι καλά, τι ωραία, τριαλαλή, τριαλαλό. Και έχω μέσα μου ανεπεξέργαστο τρόπο. Αναμνήσεις πολύ οδυνηρές από την παιδική μου ηλικία. Αναμνήσεις που έχουν να κάνουν με κακοποίηση και με συναισθηματική παραμέληση. Οπότε εγώ, καθώς λειτουργώ φυσιολογικά όπως νομίζω ότι λειτουργώ, καθώς έχω αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, κάποια γεγονότα πυροδοτούν τις αναμνήσεις. Είναι τα λεγόμενα triggers στα αγγλικά, που σημαίνει αφορμές που μας πυροδοτούν την συναισθηματική αναδρομή. Και ενώ είμαι μια γυναίκα 46 χρονών ψυχολόγος που ξέρω τι μου γίνεται, όταν εσύ με κοιτάξεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που μου θυμίζει για παράδειγμα τον απαξιωτικό τρόπο με κοιτούσε η μάνα μου, ναι. Αν εσύ μου πεις μια λέξη που αυτή τη λέξη μου την έλεγαν με κακό σκοπό όταν ήμουν παιδί, ή αν βρεθώ σε μια συνθήκη η οποία είναι ψυχοπιεστική, για παράδειγμα σε ένα ραντεβού ή σε ένα interview για δουλειά, πυροδοτείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και συναισθηματικά επιστρέφω σε εκείνο το χώρο που ήμουν ένα φοβισμένο παιδί, μπερδεμένο, συγχυσμένο, το οποίο δεν ήξερε τι να κάνει για να διασωθεί. Και από εκεί και μετά αρχίζει το χάος. Γίνομαι φοβισμένη, γίνομαι αυτοκαταστροφική, έχω αντιδράσεις που δεν μπορώ να τις καταλάβω και ενδεχομένως λειτουργώ και ως θύμα. Γιατί το μικρό παιδί, το τραυματισμένο ψυχικά, δεν έχει τις δυνάμεις που έχει ο ενήλικας, δεν έχει την αυτοπροστασία που έχει ο ενήλικας, δεν έχει τις δυνατότητες να προστατεύσει τον εαυτό του όπως έχει ένας ενήλικας. Οπότε όταν εγώ κάνω συναισθηματική αναδρομή στο παρελθόν, που δεν το κάνω επίτηδες, ναι, το πυροδοτεί αυτό κάποιο γεγονός στην τωρινή μου ζωή. Τότε ξαναγίνομαι συναισθηματικά εκείνο το παιδί και χάνω τον μπούσουλα. Και θεωρώ ότι αυτό έχει άμεση σχέση με τη συνεξάρτηση, Δέσποινα. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούμε, πρώτο πληθυντικό, λειτουργούμε συνεξαρτώμενα, δεν το καταλαβαίνουμε πότε ξεφεύγουμε και γινόμαστε συνεξαρτώμενοι. Γιατί μπαίνουμε σε μια συναισθηματική κατάσταση πολύ μπερδευτική, όταν έχουμε συναισθηματικές αναδρομές, emotional flashbacks, λόγω των καταστάσεων οι οποίες πυροδοτούν αυτά τα emotional flashbacks, αυτές τις συναισθηματικές αναδρομές. Γι' αυτό και παρατηρείται τόσο συχνά στις ερωτικές σχέσεις στην εξάρτηση. Γιατί ακριβώς οι ερωτικές σχέσεις είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην πρώτη συνδεσιμότητα που έχει ένα παιδί με τους γονείς του, τους φροντιστές του. Και αν βρεθούμε σε συνθήκες φλερτ, σε συνθήκες dating ή σε συνθήκες δημιουργίας μιας σχέσης, μπορεί να πυροδοτηθεί όλο αυτό. Το κοντά μας τα κάνει αυτά όλα. Πάντως, έτσι που τόση ώρα σ' ακούω, είναι
Για μένα είναι σαφές ότι απασχολεί πιο πολύ, πάσχουν πιο πολύ γυναίκες, γιατί τις γυναίκες τις πιέζει η κοινωνία να είναι συνεξαρτημένες, να συνεξαρτηθούν, να αφήσουν τη ζωή τους, που αν κατάφεραν και την απέκτησαν κιόλας πριν παντρευτούν, για να ακολουθήσουν τον άντρα τους, τη σχέση τους, δηλαδή να συνεξαρτηθούν, για να αποδείξουν ότι αγαπάνε κάποιον. Μας το λένε από τότε που γεννιόμαστε. Έχεις δίκιο, υπάρχει αυτός ο παράγων φίλο, όμως δεν είναι ο μόνος παράγων. Υπάρχουν και άνδρες. Ο πιο σημαντικός παράγων για να καταλήξει κάποιος να λειτουργήσει ανεξαρτώμενα είναι να μην είχε ασφαλή δεσμό μεγαλώνοντας, ασφαλή συνδεσιμότητα με τους φροντιστές του, με τη μητέρα, με τον πατέρα ή οποιοδήποτε άλλο τους έχει μεγαλώσει, και να έχει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και να έχει αθεράπευτη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτά είναι τα ψυχολογικά αίτια. Όμως αυτό που θέτεις εσύ ισχύει, γιατί είναι κοινωνικά αποδεκτό. Η κουλτούρα μας μιας κοινωνίας που πνέει τα αλήθεια η πατριαρχικότητα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η πατριαρχικότητα, μιας κοινωνίας η οποία θεωρεί φυσιολογικό και αναμενόμενο αυτό που είπες, μια γυναίκα να αφήσει τον εαυτό της, να ξεχάσει τον εαυτό της και να ταυτιστεί με τον άντρα της και με την οικογένεια που θα δημιουργήσουν. Όμως, εγώ θα σου πω κάτι πολύ ελπιδοφόρο, ότι δουλεύοντας με χιλιάδες γυναίκες τα τελευταία 20 και χρόνια που δουλεύω ως ψυχολόγος, ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλώσει ολοκληρωμένα, οι οποίες έχουν λάβει την αγάπη και την προσοχή και την υγιή συνδεσιμότητα που δικαιούται κάθε παιδί από τους φροντιστές τους, οι οποίες δεν χάνουν τον εαυτό τους μέσα στις σχέσεις. Και υπάρχουν και άνδρες που, παρόλο που ζουν σε μια τροποντινά πατριαρχική κοινωνία, θεωρώ ότι η πατριαρχικότητα έχει πέσει πολύ, αλλά ακόμη υφίσταται. Εντάξει, σίγουρα είμαστε σε καλύτερο σημείο σήμερα από ότι ήμασταν πριν 30 χρόνια. Δεν το συζητάμε. Αλλά έχουμε... Ήμασταν πριν 2 χρόνια με το MeToo. Δηλαδή αρχίζουμε και τα συζητάμε πια δημοσίως. Αλλά έχει ακόμα πολλή δουλειά, τέλος πάντων. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και εγώ πιστεύω, Δέσποινα, και θα το πω εδώ στο δικό σου το podcast, ότι το να γίνει η κοινωνία πιο φεμινιστική θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες, και για τους άντρες. Γιατί μια γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία καταφέρνει να υπερβεί, να ξεπεράσει το ελαττωματικό μοντέλο συνδεσιμότητας της συνεξάρτησης, μπορεί να αγαπήσει πραγματικά έναν άντρα. Έτσι είναι. Ενώ ένα συνεξαρτημένο πρόσωπο που προσκολλάται πάνω σου δεν σε αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή αυτό με το κατανοήσουμε. Ότι όσο πιο πολύ εξυγιαίνεται η σχέση ενός ανθρώπου με τον εαυτό του, αυτό αποτελεί και εχέγγυο για το ότι η όποια αγάπη σου δείξει θα είναι αυθεντική. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, θα θελήσουμε όλοι και οι ίδιοι να θεραπευτούμε από τη συνεξάρτηση, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή μας επίσης να θεραπευτούν. Μου έλεγε μια κοπέλα πρόσφατα, η οποία είχε μπει σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που ίδια τον... δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν γνωρίζω, ίδια μου τον περιέγραψε ως ένα παραμελητικό νάρκισο. Και θες να σου εξηγήσω γιατί σημαίνει παραμελητικός νάρκισσος, ότι στο τέλος της σχέσης τους του είπε, κοίταξε, έχω γίνει συνεξαρτώμενη μαζί σου και πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω, να πάω να μαζέψω τα κομμάτια μου, να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία, να βρω τον εαυτό μου. Και της λέει αυτός, και εγώ είμαι συνεξαρτημένος μαζί σου και δεν με νοιάζει. Δεν είναι έτσι που θα έπρεπε να ήταν οι σχέσεις. Μας το λέει η κοινωνία ότι πρέπει να παραδώσουμε τα κλειδιά μας, τα κλειδιά του εαυτού μας, στα χέρια ενός άλλου. Μας το λέει η κοινωνία. Δεν ξέρεις πόσες περιπτώσεις ξέρω που τους έχουν πιέσει να αφήσουν τη δουλειά τους, τη χώρα τους, να αφήσουν τον εαυτό τους για να είναι σε μία σχέση. Στο λένε άμεσα ή έμεσα. Είναι φοβερό. Τα τραγούδια. Η pop κουλτούρα. Η pop σαβούρα, θα έλεγα. Τα τραγούδια τα περισσότερα στην Ελλάδα είναι «Καρδιά μου στάβωσα όλα και έμεινα στον Άσο» και εμείς το τραγουδάμε από κάτω και λες «Τι λέει το τραγούδι?» Σου λέει με κάθε τρόπο «Στάβωσα όλα». Δηλαδή, και εσύ πρέπει να το χαίρεσαι αυτό. Όχι, παιδιά. Γιατί μόνο άμα τα δώσεις όλα, ο άλλος θα πιστεί ότι τον αγαπάς. Όχι, παιδιά, όχι.
Και να κάνω μια επιβαλαίωση ώρα, γιατί θέλω να μας πεις λίγο παραδείγματα για να καταλάβει κάποιος ότι είναι συνεξαρτημένος, αλλά και παραδείγματα που κάνει το άλλο τέρι του χορού αυτού. Γιατί είπαμε είναι χορός. Δηλαδή πόσο άλλος είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Εδώ μιλάμε για μία εξάρτηση σε συμπεριφορές, μία εξάρτηση σε ανθρώπους. Ναι. Παρόλο που η συνεξάρτηση, σου έχω εξηγήσει από πού έχει βγει. Έχει βγει από τους αλανών που έχουν παρατηρήσει πώς λειτουργούν οι σύντροφοι των αλκοολικών ανθρώπων και των εξαρτημένων, που με τη συμπεριφορά τους αυτή τη δουλοπρεπή και την ανορίωτη, την πλήρως ανορίωτη, γίνονται enablers, γίνονται κάποιοι που διευκολύνουν τον εθισμό των άλλων. Είναι μπερδευτικός όρος συνεξάρτηση, γιατί κάποιος θα λέει είναι κάποιο είδους εξάρτηση. Ναι. Ναι, δεν είναι ακριβώς εξάρτηση. Είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ναι. Ένας συμβιβαστικός μηχανισμός λειτουργικότητας. Θα σου εξηγήσω. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι τρόποι που εφευρίσκει το ανθρώπινο μυαλό προκειμένου να μπορέσει ένας άνθρωπος να επιβιώσει κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Οπότε, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει ένα γονιό, ο οποίος είναι άνθρωπος που έχει έντονα ξεσπάσματα οργής. Που τα έντονα ξεσπάσματα οργής συνήθως είναι ναρκισσιστική οργή. Είναι narcissistic rage, είναι ναρκισσιστική οργή. Και βρίσκει αυτό το παιδί τον εαυτό του κάθε φορά που ξεσπάει με οργή ο γονιός να ταλαιπωρείται και να κινδυνεύει, να δέχεται σωματική βία, λεκτική βία, ψυχική βία κλπ. Θα αναπτύξει ένα μηχανισμό άμυνας προκειμένου να προστατευτεί από αυτά τα ξεσπάσματα. Αυτός ο μηχανισμός άμυνας μπορεί να είναι όταν διαισθάνεται ότι ο άλλος θα θυμώσει, ότι ο γονιός θα θυμώσει, να πάει να κρυφτεί σε μια γωνιά, να μην λέει τίποτα, να μην αντιδράει καθόλου, να λειτουργεί σαν να και δεν έχει συμβεί το περιστατικό της οργής, προκειμένου να μην τον πάρουν, να μην την πάρουν τα σκάλια. Αυτός είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Απαραίτητος για να επιβιώσει εκείνο το παιδί. Γιατί αν ένα μικρό παιδί πάει και σταθεί μπροστά σε έναν ενήλικα, ο οποίος βρίσκεται εκτός αυτού σε έναν ναρκισσιστικό ξέσπασμα οργής, μπορεί να το σκοτώσει. Πάμε τώρα και παίρνουμε εκείνο το παιδί, το οποίο ας υποθέσουμε ότι είναι μια 35χρονη γυναίκα, έχει γίνει ήδη μια 35χρονη γυναίκα, η οποία έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί είχε μια παιδική ηλικία κακοποιητική και παραμελητική, συνδέεται με έναν άνδρα, γνωρίζει έναν άνδρα, ο οποίος είχε επίσης ναρκισσιστικά ξεσπάσματα οργής. Όταν το δει ότι γυαλίζει το μάτι του, δηλαδή όταν μυριστεί, είναι όπως τα σκυλιά που μυρίζονται κάτι που έρχεται πριν ακόμη γίνει, όταν οσφρανθεί ότι ο σύντροφος μου τώρα θα γίνει βίαιος, θα έχει ένα ξέσπασμα οργής, θα γίνει τουλάχιστον λεκτικά βίαιος, αυτή η γυναίκα θα σκάσει, θα σιωπήσει, θα κρυφτεί σε μια γωνιά, θα αγνοήσει το όλο περιστατικό, δηλαδή θα λειτουργήσει όπως λειτουργούσε εκείνο το απροστάτευτο παιδί, δεν θα του βάλει καθόλου όρια, δεν θα υψώσει καθόλου τύχη και όταν τελειώσει το περιστατικό θα λειτουργήσει σαν να μην συνέβη και τίποτα, γιατί ακριβώς είχε μια συναισθηματική αναδρομή, ένα emotional flashback στην παιδική της ηλικία, με triggering event, με γεγονός που πυροδότησε αυτή την αναδρομή το ναρκισσιστικό ξέσπασμα οργής του συντρόφου της. Οπότε αυτή η γυναίκα είναι συνεξαρτώμενη, επειδή δέχεται βία και δεν αντιδράει. Την ώρα που λειτουργεί η βία, την ώρα που εκτιλήσεται η βία μπροστά της, δεν βάζει όρια. Όταν τελειώσει το βίαιο επεισόδιο, δεν έχει το θάρρος να πιάσει τον άλλον και να του πει «έλα εδώ κάθισε, να μιλήσουμε». Αυτό που συνέβηκε ήταν προβληματικό. Όλη αυτή η οργή ήταν αδικαιολόγητη προς το πρόσωπό μου. Ένας άνθρωπος οφείλει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Οφείλει όταν έχει συναισθήματα που δεν τα αντέχει να πάει σε έναν ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία. Να πάει και σε έναν ψυχίατρο να εξεταστεί αν έχει κάποιο ζήτημα που χρειάζεται να πάρει και φαρμακευτική βοήθεια, να πάρει και φαρμακευτική βοήθεια. Δεν το δέχομαι να ξεσπάς πάνω μου έτσι. Είναι απαράδεκτο αυτό για μένα. Δεν θεωρεί ότι θα ντυθεί η συνεξαρτώμενη γυναίκα.
δεν θα προστατευτεί, θα το αφήσει να περάσει και αντιθέτως, μετά που θα ηρεμήσει ο Νάρκισσος, ο Μαλάκας, ο οποίος έχει ξεσπάσει πάνω της, θα πάει και θα τον καλοπιάνει και θα του λέει «Έλα μωρό μου, έλα να πάμε μια βόλτα, να σου φτιάξω το φαγητό που θες». Γιατί λειτουργεί με συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι είναι παροχημένοι πλέον, επειδή δεν τους χρειάζεται μια ενήλικη γυναίκα, αλλά επειδή δεν έχει κάνει ακόμη όλη τη δουλειά που χρειάζεται με τον εαυτό της, λειτουργεί με τέτοιους τρόπους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα συνεξής. Δηλαδή θα αγνοεί τις δικές της τις ανάγκες και θα τρέχει να καλύψει τις ανάγκες που θεωρεί η ίδια ότι έχει ο άλλος και μάλιστα πριν τις εκδηλώσει εκείνος. Ναι, δε. Και επίσης αυτό έρχεται και συνδέεται πάλι, γιατί είναι όλα ένα πλέον. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται και συνδέεται πάλι με ένα φαινόμενο που στη ψυχολογία ονομάζουμε γονεοποίηση του παιδιού, στη ψυχοθεραπεία της το ονομάζουμε, parentified child, που αρκετοί γονείς οι οποίοι είναι παραμελητικοί, είναι κακοποιητικοί, είναι νάρκισσοι, είναι άνθρωποι δηλαδή χωρίς ενσυναίσθηση, πλήρως εγωκεντρικοί, οι οποίοι ζουν τη ζωή τους για να ικανοποιούν μόνο τις επιθυμίες τους και δεν γνιάζονται καθόλου για τους άλλους ανθρώπους, δεν έχουν φιλότιμο, δεν έχουν υπευθυνότητα, δεν έχουν γονεϊκό προφίλ ενώ είναι γονείς. Αυτοί οι μη γονείς γονείς, οι μη γονεϊκοί γονείς, συνήθως στρέφουν τα παιδιά τους να γίνονται υπηρέτες τους και να τους εξυπηρετούν. Κάνουν τα παιδιά τους να λειτουργούν σαν να είναι οι γονείς των γονιών τους. Parental child, γονεοποιημένο παιδί. Και το γονεοποιημένο παιδί προσπαθεί συνεχώς να κάνει καλύτερη τη ζωή του πατέρα, της μητέρας. Προσπαθεί συνεχώς να παρηγορήσει τον πατέρα, τη μητέρα. Προσπαθεί συνεχώς να στηρίξει ψυχολογικά τον πατέρα, τη μητέρα. Οπότε εκείνο το παιδί χάνει και την παιδικότητα της παιδικής του ηλικίας και χάνει και τον εστιασμό στο τι χρειάζομαι εγώ, τι δικαιούμαι εγώ να έχω και ότι εγώ αυτή τη στιγμή παραμελούμαι από έναν άνθρωπο που αντί να ασχολείται μαζί μου, που με γέννησε και με έφερε στη ζωή, με έχει υιοθετήσει και με έχει αναλάβει την ευθύνη μου, που έχει πάρει ως ενήλικας το ρόλο του γονιού προς εμένα, απεκδίεται εκείνο το ρόλο και γίνεται ένα δύναμο παιδί εντός αγωγικών, ένα κακομαθημένο παιδί, ένα χειριστικό πρόσωπο, το οποίο εγώ πρέπει να το εξυπηρετώ. Καταλάβες πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Ναι, ναι. Άρα τα αγωνιοποιημένα παιδιά μεγαλώντας γίνονται συνεξαρτώμενοι. Υπάρχει και ένας άλλος όρος, ο οποίος είναι στην Αγγλική, ονομάζεται people pleasers. Δεν έχω βρει ακόμη την πιο ικανοποιητική ελληνική μετάφραση, θα έλεγα ανθρώπινοι ευχαριστητές. Εκείνοι οι οποίοι θυβάζουν σκοπό της ζωής τους να ευχαριστούν τους άλλους. Που επίσης πάλι αυτό είναι ένα σύμπτωμα συνεξάρτησης. Δηλαδή στη συνεξάρτηση ξεχνάω εμένα, δεν υπάρχω εγώ ως πρόσωπο, οι ανάγκες μου δεν είναι σεβαστές από εμένα, οι επιθυμίες μου δεν γίνονται εισακουστές από εμένα, τα συναισθήματα μου ακυρώνονται από εμένα και πρωταρχικός σκοπός της ζωής μου είναι να κάνω χαρούμενο και να κάνω ευτυχισμένο και να ικανοποιήσω τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο συνδέω. Θα σου πει κάποιος όμως, όχι μόνο από εσένα, γιατί θα μπορεί να εμφανιστεί ο σύντροφος ο οποίος σε πιέζει να... Εάν δεν είσαι συνεξαρτημένο πρόσωπο... Ναι. Και αν έχεις ξεπεράσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία, όταν έρθει ο άλλος να απαιτήσει, θα αντιδράσεις. Θα αντιδράσεις. Θα βάλεις σου όρια. Περίμενε. Άρα, το άτομο το οποίο τα έχει δουλέψει ή είναι τυχερός και δεν τα είχε και ποτέ, θα αντιδράσει. Στην απέτηση την πρώτη του ενδυνάμει ή του συντρόφου, ρε παιδί μου, γιατί αυτά πως έχουμε δει σε όλα τα και έχουμε πει σε όλα τα podcast που έχουμε αναφερθεί στην κακοποίηση, γίνονται σταδιακά. Δεν έρχεται ένας σύντροφος και στον τέλος. Από την αρχή φαίνεται. Την αρχή φαίνεται. Δηλαδή ένας σύντροφος που σου λέει «Πω, πώς ζεις έτσι τη ζωή σου, κορίτσι μου, πώς ζεις έτσι, γιατί κοιμάσαι τόσο αργά και ξυπνάς τόσο αργά. Πώς έχεις χαλάσει το βιολογικό σου ρολόι και εσύ μπορεί, ας πούμε, να δουλεύεις από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ και να έχεις ανάγκη να κάνεις unwind, να χαλαρώσεις και να κοιμάσαι 1 το πρωί για να σε χαλαρεί και να μπορείς να κοιμηθείς καλά και να ξυπνάς 10 το πρωί γιατί μετά θα δουλέψεις τρελό ωράριο αργά». Έρχεται όλος και σου λέει «Θα σε φτιάξω εγώ. Μαζί μου θα εξυγιανθείς. Μαζί μου θα αλλάξεις. Θα φτιάξεις το βιολογικό σου ρολόι, μαζί μου θα γυμνάζεσαι, μαζί μου θα τρως υγιεινά». Ο δουλεμένος θα πει ή ο υγιής θα πει «Άσε μας αγόρι μου».
Αυτό. Θα πει, what you see is what you get. Αχ, έτσι θα. Αν έτσι όπως είμαι σ' αρέσει, καλώς. Αλλά να σου πω και κάτι, τώρα που βγάζεις αυτές τις απαιτήσεις, δεν μ' αρέσει εσύ εμένα, ντε γεια. Κανείς δεν μας κακοποιεί αν δεν του δώσουμε το ok, Έτσι Δέσποινα. τα καλά τα λες. Καλά τα Μιλάω τώρα για τις ερωτικές σχέσεις, για τις φιλικές σχέσεις, για σχέσεις ενηλίκων ανθρώπων που γνωρίζονται τώρα. Δεν μιλάω για τις σχέσεις με τους γονείς λες. Όχι, μας. όχι, άστες αυτές, άστες αυτές. Που έχουν ξεκινήσει στα έγκατα της γης και από εκεί έχουν συνδημιουργηθεί περισσότερα από τα προβλήματά μας. Και μιλάω και ως γονιός. Εγώ ίδια είμαι γονιός. Έχω μία κόρη που είναι 22, έχω ένα γιο που είναι 24. Και τους έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να τους το λέω ότι ως μητέρα υπήρξα ανεπαρκής, ως μητέρα υπήρξα ελλιπής. Σαφώς έχετε κενά στη διαπαιδαγώγησή σας λόγω των δικών μου ψυχοπαθολογιών και των δικών μου ελλείψεων. Και όποτε θέλετε να κάνετε ψυχοθεραπεία, είμαι πολύ ευχαριστημένη να το κάνετε και να το υποστηρίξω με κάθε τρόπο. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι γονείς είναι όλοι για τον κοιάδα και να το πετάξουμε και ότι αυτό που λέμε για την παιδική ηλικία είμαστε εναντίον των γονέων, όμως είναι απολύτως ανθρώπινο Βέβαια. μεγαλώνοντας ένα παιδί και διαπαιδαγωγώντας ένα παιδί να, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να μεταφέρεις τα δικά σου ζητήματα στα παιδιά. Και νομίζω ότι μας Άθετα. είναι σαφές ότι ένας συνεξαρτημένος βαριά, συνεξαρτημένη, θα κάνει συνεξαρτημένα παιδιά. Δεν ξέρω δηλαδή. Η συνεξαρτημένα παιδιά θα κάνει νάρκη σου. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Γιατί παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα. Γιατί συνήθως η συνεξαρτημένη γυναίκα δεν θα πάει να παντρευτεί ένα συνεξαρτημένο άντρα, θα πάει να παντρευτεί έναν νάρκη σου άντρα. Είπαμε Δύσκολα, ότι. δύσκολα. Και ξέρεις, έχει πάρα πολύ πλάκα όταν γνωριστούν δύο συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι δεν είναι σε θεραπεία, δεν ξέρουν πώς να λειτουργήσουν. Γιατί είναι και δυο θύματα. Και προσπαθεί ο ένας να ευχαριστήσει τον άλλον και του φαίνεται πολύ παράδοξο. Και μπορεί να την αφήσουν αυτή τη σχέση, να πούμε αυτό δεν είναι καλά. Αυτή δεν είναι καλά. Εγώ δεν είμαι μαθημένο να μου φέρετε καλά μια γυναίκα. Εγώ δεν είμαι μαθημένο να μου φέρετε καλά ένα άνδρα. Εγώ νιώθω άβολα να μου κάνουν Και ένα αυτό χατήρι. δηλαδή, όταν είναι σε Εγώ. μια σχέση που όλα είναι σε ειρήνη, θα πρέπει αυτοί να κλωτσάνε, να σου λέει δεν γίνεται τώρα, πώς θα γίνεται, θέλω ένα δράμα. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για ψυχοπαθολογικούς τρόπους σχετίζεστε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι για τα συνεξαρτητικά του στοιχεία, οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία και προσπαθούν και μαζί ως ζευγάρι να εξηγιάνουν τις ζωές τους. Είναι τόσο όμορφο. Έχει δει τέτοια παραδείγματα δηλαδή. Έχω δει. Γι' αυτό λέω, Δέσποινα, και νομίζω το έχω πει και σε σένα εδώ, ότι όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, νομίζω το είχαμε πει τότε που μιλήσαμε για τις σχέσεις από το διαδίκτυο, το Tinder κλπ, ότι είναι καλό ερώτημα να θέσουμε στον άνθρωπο που γνωρίζουμε, αν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία και αν όχι, αν θα ήταν διαθέσιμος στο μέλλον που θα έχουμε, αν δημιουργήσουμε κάποια σχέση, να πάρει βοήθεια από ένα ψυχολόγο, μία ψυχολόγο και αν μας πει ότι είναι αρνητικός ή αρνητική στη ψυχοθεραπεία, να πούμε άντε γεια. Λοιπόν, θέλω τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν σε μία σχέση, η οποία σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση, θα έρθει και η στιγμή της συγχώνευσης, που θα παραμιλήσεις στους φίλους σου τη δουλειά, αυτό το πρώτο διάστημα, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω, καταλαβαίνει και η Θέκλα. Μέχρι πού μας επιτρέπεις, θα υπάρξει μία συνεξάρτηση στην αρχή. Μέχρι πού μας κοιτάξουμε, θέλω να μας πεις. Πώς. Μιλάς για το πρώτο στάδιο του ενθουσιασμού, στο οποίο θες να Αυτό. τη συνέχεια με τον άλλο άνθρωπο, Ακριβώς. ναι. Εκεί για μένα είναι πολύ, πολύ ευαίσθητη περίοδος. Μόνο για σένα, για τον Όχι κοινό. για μένα, όχι για μένα. Λέω γενικά είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Εκεί που, μέχρι που μας επιτρέπεις να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν μ' αρέσει και το άλλο τώρα, δηλαδή που έχω ακούσει ότι εγώ προφυλάσσω τον εαυτό μου και κρατάω και. Δηλαδή, παιδιά, η σχέση δεν είναι έτσι, δεν είναι επαγγελματική συνεργασία. Είναι αναμενόμενο τον πρώτο καιρό μια σχέση να πεθαίνει το νέο ζευγάρι να περνάει πολλές ώρες μαζί για να γνωριστεί και να συνδεθεί. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι θέμα πόσο σας επιτρέπω να συνδεθείτε. Είμαι εναντίον της συγχώνευσης. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει συγχώνευση. Δηλαδή πρέπει να γίνει συνάντηση των δύο προσώπων. Συνάντηση σε ένα χώρο που και των δύο οι ανάγκες θα ικανοποιούνται και των δύο
οι επιθυμίες θα είναι σεβαστές, σε ένα χώρο κοινής συνύπαρξης με σεβασμό, όχι συγχώνευση. Εντάξει, γιατί η συγχώνευση είναι συνώνυμη με τη συνεξάρτηση. Δεν το θέλουμε να πούμε γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος που ακούει αυτό το podcast, το οποίο έχει εντοπίσει στον εαυτό του στοιχεία συνεξάρτησης ή εντοπίζει μέσα από αυτά που λέμε τώρα, ίσως θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, θα ήταν ευχής έργο να αποτελέσει αφορμή αυτή η εκπομπή, ώστε κάποιοι άνθρωποι να ψυχοψαχτούν λίγο περισσότερο και αν όντως έχουν θέματα συνεξάρτησης να πάρουν βοήθεια. Λοιπόν, αν είμαστε στη φάση που ξέρουμε ότι έχουμε ζήτημα και έχουμε ξεκινήσει να παίρνουμε βοήθεια, γιατί θα το πω, Δέσποινα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία όπως και δίποτε ένας άνθρωπος που λειτουργεί συνεξαρτώμενα. Όπως και δίποτε. Και να κάνει ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο, σε μια ψυχολόγο, η οποία να κατέχει το ζήτημα της συνεξάρτησης. Και το ρωτάμε αυτό από την αρχή, όταν προσεγγίζουμε κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, για να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες του. Είναι καλό να κάνουμε ένα αρχικό ραντεβού, το οποίο να είναι διερευνητικό και για μας και για τον θεραπευτή, να θέσουμε τα ζητήματά μας, να θέσουμε το τι θεωρούμε, ότι σε ποιο ζήτημα θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και να δούμε αν ταιριάζουμε για να προχωρήσουμε. Δεν θα ταιριάξουμε όλους τους ψυχολόγους, δεν θα ταιριάξουμε όλους τους ψυχοθεραπευτές. Ευτυχώς για μας υπάρχουν πολλοί, άρα θα επιλέξουμε, θα καταλήξουμε σε κάποιον, κάποια που να νιώθουμε ότι ταιριάζουμε, που να νιώθουμε ότι ακροάζεται τις ανάγκες μας και μπορεί να μας προσφέρει εξειδικευμένη, εξατομικευμένη βοήθεια για να ξεπεράσουμε ακριβώς εκείνα τα προβλήματα που εντοπίζουμε ότι δυσκολεύουν τη ζωή μας και την καθημερινότητα. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη βρίσκεται σε θεραπεία για τη συνεξάρτηση, όταν κάνει μια καινούργια γνωριμία, είναι εξαιρετικά υπέροχο to keep the conversation rolling within the relationship. Δηλαδή να το συζητήσει αυτό το ζήτημα με τον νέο σύντροφο, με τη νέα σύντροφο. Θα έλεγα ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να είναι έτσι πολύ κρίσιμο στην επιλογή ενός νέου συντρόφου. Δηλαδή είναι καθόλου κακή ιδέα να, όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, να πούμε ότι να παραδεχτούμε θαραλέα. Στη ζωή μου έχω κάνει προβληματικές σχέσεις. Είμαι μόνη μου, είμαι μόνος μου, επειδή μέχρι τώρα δεν είχα κάποια υγιή σχέση. Το έχω ψάξει το ζήτημα. Και κατάλαβα με τη βοήθεια του ψυχολόγου μου, με τη βοήθεια ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο που έχω παρακολουθήσει στο YouTube, για παράδειγμα, με τη βοήθεια ψυχοεκπαιδευτικών podcast, όπως το «Γιατί όχι», έχω συνειδητοποιήσει ότι πάσχω από συνεξάρτηση και δέχομαι βοήθεια για τη συνεξάρτηση. Να το πούμε αυτό στα πρώτα ραντεβού. Βεβαίως να το πούμε. Οπότε, στα πρώτα στάδια τώρα που θα γνωριστούμε, αν τα βρούμε μεταξύ μας και δημιουργήσουμε μια σχέση, θέλω να γνωρίσεις και εσύ κάποια πράγματα γύρω από τη συνεξάρτηση, ώστε να καταλαβαίνεις ότι όταν βάζω τα όρια μου, δεν το κάνω γιατί είμαι κακός άνθρωπος, δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να σε αγαπήσω, δεν θα το κάνω επειδή δεν θέλω να συνδεθώ, θα το κάνω επειδή είμαι σε μια διαδικασία που μαθαίνω να συνδέομαι υγιώς με τους άλλους ανθρώπους. Και αν ο άλλος μας πει, α, έχεις πρόβλημα, α, είσαι του ψυχίατρου, α, είσαι του ψυχολόγου, άντε γεια. Περχάτε, ναι. Σοβαρά σου το λέω αυτό, Δέσποινα. Ως ψυχολόγος που ασχολούμαι τόσα χρόνια με τις ερωτικές σχέσεις, θεωρώ ότι αν δώσουμε περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, ώστε να μην δημιουργούμε ψυχοπαθολογικές και τοξικές ερωτικές σχέσεις, θα γλιτώσουμε από πάρα πολλά προβλήματα. Και το να μιλήσεις ανοιχτά στην αρχή είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ρίσκο, γιατί θα σκέφτεσαι αν μπορεί να φοβηθεί και να φύγει ο άλλος, αν ακούσει ότι πάω στον ψυχολόγο. Μπορεί να σε φοβηθεί και να με θεωρήσει τρελή. Για μένα είναι μια κόκκινη σημαία. Αν ο άλλος κοροϊδέψει το γεγονός ότι εσύ κάνεις ψυχοθεραπεία, παιδιά, τρεχάτε. Δηλαδή. Επίσης, κάποιος άλλος μπορεί να πει: μάμα, να πάω να της πω ότι παθαίνω συνεξάρτηση και να με εκμεταλλευτεί μετά. Όχι. Από τη στιγμή που θέτεις το ζήτημα και το βάζεις μέσα στη σχέση και έχεις ανοιχτή τη συζήτηση, θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στο μέλλον. Αν δημιουργηθεί σχέση, όταν για παράδειγμα θα σου πει ο νέος σύντροφος, η νέα σύντροφος, θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα για μένα, εσύ θα μπορείς να πεις αυθόρμητα μου έρχεται να σου πω ναι να το κάνω, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ, επειδή όπως ξέρεις είμαι ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο σε θεραπεία, οπότε θέλω να σου δώσω μια απάντηση βασισμένη στην αλήθεια μου και όχι στην ανάγκη μου να σε ικανοποιήσω. Οπότε time out, δώσε μου 5 λεπτά, 10 λεπτά, μία ώρα να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Εμένα όμως, Θέκλα, τώρα αυτό που μου λες για εμάς τους απλούς,
Μου φαίνεται πολύ εξειδικευμένη απάντηση. Να το πούμε δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ, δεν ξέρω, θα το ρωτήσω και στους ακροατές. Μπορείς να το πεις. Δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ και να σου απαντήσω. Αυτό μου φαίνεται πιο εύκολο για μας. Να το πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά, γιατί έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα πιο απλό. Για μένα το πρόβλημα της συνεξάρτησης στο μεγάλο είναι που ο άλλος τρέχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του άλλου πριν καν ο άλλος τις αρθρώσει. Γιατί εγώ έχω κρίνει μόνη μου ότι ο άλλος θα χρειάζεται αυτό. Ο άλλος δεν μου το ζήτησε. Εγώ μόνη μου. Όταν μας έρχεται η παρορμητικά, η επιθυμία να κάνουμε κάτι υπερβολικό για να κάνουμε τον την σύντροφό μας, βάζουμε ένα alt, βάζουμε ένα stop. Οριοθετούμε τον εαυτό μας. Η συνεξάρτηση θέλει πολύ οριοθέτηση για να ξεπεραστεί. Οριοθέτηση του εαυτού μας και των άλλων. Το παράδειγμα που έχω προηγουμένως ήταν για οριοθέτηση του άλλου. Ακριβώς. Το παράδειγμα που λες εσύ είναι για οριοθέτηση του εαυτού μας. Να μην εμπιστευόμαστε αυτό που αυθόρμητα μας έρχεται να κάνουμε. Να το αμφισβητούμε. Να το συζητάμε. Μπορεί να πάμε και στο ψυχολόγο μας να πάρουμε το ζήτημα. Άκου φάση. Μου στέλνει μια κοπελίτσα ένα email και μου λέει το εξής. Δουλεύω σε μια δουλειά. Και δεν ξέρω, μου λέει, το γράφει πάνω το μέτωπό μου ότι είμαι θύμα. Κάνω, μου λέει, ψυχοθεραπεία, αλλά θέλω να ακούσω και τη γνώμη σας. Λοιπόν, μία πελάτησα εδώ στη δουλειά, ήρθε και μου δείξε ιδιαίτερη συμπάθεια. Και σε κάποια φάση μου είπε, θέλω να σε καλέσω στο γάμο μου. Θα παντρευτούμε, ήταν δεύτερος γάμος της πελάτητος αυτής, θα παντρευτούμε με τον άντρα μου και θέλουμε να χαρίσουμε τη χαρά μας. Και λέει, μου φάνηκε πολύ παράξενο, γιατί δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σχέση με την κοπέλα αυτή. Την κάλεσε στο γάμο της. Και σε κάποια φάση της είπε, σε στέλνει ένα μήνυμα και της λέει, και επειδή είσαι τόσο καλή με τα παιδιά και τα ζώα, θα ήθελα κατά τη διάρκεια του γάμου, που θα μοιραστείς τη χαρά μας και είμαστε πολύ περήφανοι που θα είσαι μαζί μας, να προσέχεις τα παιδιά μου. Να καθίσετε μαζί στο τραπέζι και άμα νιστάξουν και άμα θέλουν να κοιμηθούν, να τα πας και σπίτι. Ω Θεέ μου. Δηλαδή ήθελε δωρεάν babysitter για το γάμο της η άλλη και το παρουσίαζε ότι σε συμπαθώ πολύ και εδώ που μας εξυπηρετείς σε αυτό το κατάστημα που δουλεύεις, σε έχω συμπαθήσει και θα σε καλέσω. Ναι, αλλά αυτό τώρα το παράδειγμα, είναι, αυτό λέω, είναι, τώρα μου ακούγεται λίγο εύκολα αναγνωρίσιμο. Όχι, τώρα το είπα εγώ έτσι χωνεμένο. Γιατί η κοπέλα μου έγραψε ότι όταν δέχτηκε την πρόσκληση για το γάμο της φάνηκε πολύ παράξενο, το πήρε στη ψυχοθεραπεία της, το συζήτησε με την ψυχολόγο της και της είπε ψυχολόγος της, στείλε ένα μήνυμα και πες της τι περιμένεις από μένα να κάνω κατά τη διάρκεια της τελετής του γάμου. Τρελαίνομαι, πολύ μ' άρεσε. Και να πεις μια ώρα πιο νωρίς, επειδή είσαι πολύ καλή με τα παιδιά και με τα ζώα. Καθαρίζει και την εκκλησία. Η κοπέλα δούλευε σε ένα pet shop και την έβλεπε ότι ήταν έτσι πολύ τρυφερή με τα ζώα και σου λέει αυτό δεν κάνει να μας προσέχει τα μωρά την ώρα του γάμου. Τι πλήζες φαινόμαστε, δεν είναι θέμα, από μακριά φαινόμαστε. Και μου λέει τι γίνεται, μου λέει, το έχω γραμμένο στο μέτωπο, της λέω οι εκμεταλλευτές άνθρωποι ρίχνουν τα δίχτυα τους και όποιον μοιάσουν. Έτσι είναι. Γιατί θέλω να πούμε λίγο, να τώρα αυτό ήταν ωραίο παράδειγμα που είπες, μαζί με την ψυχοθεραπεία που κάνει ο καθένας μας και η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη και είναι νομίζω σαφές και από το γιατί όχι και από τις εκπομπές της Θέκλας, ότι ο άνθρωπος αλλάζει παρά μόνο άμα τον θέλει ο ίδιος του για τον ίδιο του με πολύ σκληρή δουλειά, έτσι, άμα ήταν θα αλλάζαμε τον καθένα. Θέλω περιστατικά που ο άλλος... I lost my train of thought, θα το ξαναβρω. Θέλεις περιστατικά που έχει αλλάξει ο άνθρωπος επειδή το θέλει? Όχι τέτοια περιστατικά, άλλο πήγαινα να πω τώρα. Δηλαδή, άνθρωποι που έρχονται έτσι, ρε, άκουρε τι της είπε της κοπέλας. Μαζί με τη... Το μου ήρθε τώρα, λοιπόν. Μαζί με τη δουλειά που κάνει ο καθένας στον ψυχοθεραπευτή του, το πιο σημαντικό είναι η αυτοπαρατήρηση. Και το να βλέπεις για την οριοθέτηση του εαυτού, το πρώτο για μένα είναι η αυτοπαρατήρηση και η μη αντίδραση. Να μην αντιδράς στα πράγματα που λέει και ο επίκτητος. Η μη αμυντική απόκριση. Αυτό που λέει και ο επίκτητος, που λέει και ο, πώς το λένε τον άλλον, τον Βίκτορ Φράγκλ, ότι η δύναμη δικιά μας είναι
εκείνα τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα που θα γίνει το περιστατικό, η ενόρμηση η δική μου, που θα πάρεις τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά και θα πεις κάτσε λίγο. Σου ζήτησε κανένας να κάνεις αυτό? Όχι. Ξυπηρετεί δικές σου ανάγκες? Όχι. Κάτσε κορίτσι μου λίγο. Άραξε στη γωνία σου τέλος πάντων. Μαζί με την ψυχοθεραπευτική δουλειά, ξαναλέω. Είπες κάτι πολύ βασικό τώρα και συμφωνώ μαζί σου, ότι κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι να εκπαιδευτεί ο θεραπευόμενος να γίνει εξωτερικός παρατηρητής του εαυτού του, να καταγράφει και αν είναι δυνατόν γραπτός, να καταγράφει κυριολεκτικά τα γεγονότα, τα συναισθήματα του. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ το γράψιμο. Ναι. Γράψιμο το οποίο μπορεί να τα σκίσουμε τις κόλλες, να τις πετάξουμε. Είναι ένα λειτουργικό μετά να τις κάψουμε, ρε παιδιά, σε ένα για δική μας τελετουργία, τέλος πάντων. Είναι πολύ βοηθητικό να καταγράφουμε αυτά που σκεφτόμαστε, να καταγράφουμε αυτά που νιώθουμε, να καταγράφουμε αυτά που συμβαίνουν, να καταγράφουμε πώς μας έρχεται αυθόρμητα να αντιδράσουμε, να καταγράφουμε πώς αντιδράσαμε αυθόρμητα και μετά τι αρνητικές συνέπειες είχε αυτό, και να μαθαίνουμε τον εαυτό μας, να τρενάρουμε τον εαυτό μας με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας φυσικά, να παρατηρούμε τη λειτουργικότητα μας και να μετριάζουμε την τάση μας να γινόμαστε ανθρώπινοι ευχαριστητές, να γινόμαστε χαλάκια να μας πατήσουν και να συνεξαρτώμαστε με άλλους ανθρώπους. Θέλει πολύ, η αυτοπαρατήρηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά χρειάζεται υποστήριξη, Δεσποίνα. Εκεί έρχεται μαζί η ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, η ψυχοεκπαίδευση από μόνη της δεν φτάνει. Η ψυχοεκπαίδευση είναι και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για ένα θέμα ψυχολογικό και το αναλύουμε και δίνουμε χρήσιμες γνώσεις στους ακροατές σου. Η ψυχοεκπαίδευση από μόνη της δεν φτάνει. Η ανάγνωση βιβλίων ψυχολογίας και αυτοβοήθειας από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζεται και η ψυχοθεραπεία ως ένα σημείο αναφοράς και ως ένα χώρο στο οποίο θα γίνεται reality check. Και ξαναλέω, έχοντας επιλέξει τον κατάλληλο για μας ψυχολόγο, ο οποίος να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος σε θέματα συνεξάρτησης. Ο οποίος να μπορεί να μας δίνει feedback, ανατροφοδότηση για το πώς λειτουργούμε και να μας συντροφεύει σε αυτό το ταξίδι της αυτοπαρατήρησης. Και είπες ότι βοηθάει και αν βρούνε και κύκλο ανώνυμων συνεξαρτημένων. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Δηλαδή, αυτό που μου είπες ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ομάδα ανώνυμων συνεξαρτημένων είναι wow. Όσοι είστε Θεσσαλονίκη, εκμεταλλευτείτε. Έχει καιρό που το είδα, αλλά υπήρχε. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει. Και ίσως τώρα κιόλας με το online μπορείτε να βρείτε και άλλους κύκλους. Ναι, βεβαίως. Και ειδικά αν μιλάτε και μια ξένη γλώσσα, μπορείτε να μιλάτε αγγλικά, για παράδειγμα. Τόση ώρα σκέφτομαι και μία άλλη διάσταση, Τέκλα. Οι συνεξαρτημένοι άνθρωποι, τι ερωτική διάθεση έχουν? Οι συνεξαρτημένοι άνθρωποι, εξαρτάται. Αν έχουν ψηλή λίπητο, αν έχουν χαμηλή λίπητο, αν έχουν μέτρια λίπητο, αν έχουν συνοσηρότητα με κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ρίχνει πολύ την ερωτική επιθυμία. Συνήθως υπάρχει συνοσηρότητα συνεξάρτησης και κατάθλιψης. Υπάρχει και σύνδεση, συνεξάρτηση και κατάθλιψη. Γιατί εγκαταλείψει τον εαυτό σου. Γι' αυτό παρατηρούνται ψηλά ποσοστά συνοσηρότητας. Ένας που έχει συνεξάρτηση να παθαίνει και κατάθλιψη. Και ένας που έχει κατάθλιψη να μπαίνει εύκολα σε συνεξάρτηση. Μπορεί ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο να έχει χαμηλή ερωτική επιθυμία λόγω της κατάθλιψης, λόγω της κακοποίησης που υφίσταται μέσα στη σχέση, όμως να ακολουθεί τις επιθυμίες του άλλου συντρόφου. Δηλαδή να συνευρίσκεται ερωτικά με τον σύντροφο, όχι επειδή το γουστάρει και επειδή έχει επιθυμία, αλλά για να τον την ικανοποιήσει. Ναι. Και πολύ συχνά μπορεί οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι να βρεθούν και σε σεξουαλικά κακοποιητικές σχέσεις. Που να τους ζητάει δηλαδή το άλλο πρόσωπο να κάνουν μια ερωτική πράξη που δεν θα ήθελαν να την κάνουν και να συμφωνούν προκειμένου να ευχαριστήσουν ναι, τον άλλο. Ναι. Ή, και αυτό είναι σημαντικό, ναι, μπορεί να υπάρχει ερωτική επιθυμία και υψηλή ερωτική επιθυμία από ένα συνεξαρτημένο πρόσωπο, όμως ο σύντροφος είτε λόγω του ότι είναι addict, ότι είναι θυσμένος σε ουσίες, σε αλκοόλ κλπ., να μην έχει ερωτική επιθυμία, να μην έχει ερωτική λειτουργικότητα, ναι, ή αν είναι κάποιος παραμελητικός σύντροφος ο νάρκισσος, η παραμελητική νάρκιση, είναι σύντροφοι οι οποίοι παραμελούν συναισθηματικά, σεξουαλικά, με όλους τους τρόπους τον σύντροφό τους,
να τους παραμελεί και σεξουαλικά και να μην αντιδρούν. Να μην διεκδικούν το αυτονόητο ότι σε μια ερωτική σχέση υπάρχει ερωτική ζωή. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, και άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι βιώνουν σεξουαλική και ερωτική πείνα μέσα στους γάμους τους και μέσα στις σχέσεις τους και δεν ανοίγουν το στόμα τους να παραπονεθούν. Επειδή βρίσκονται με έναν άνθρωπο ο οποίος χέστηκε. Ναι. Και δεν νοιάζεται καθόλου για αυτούς, για τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους και σου λέει εγώ δεν έχω ερωτική επιθυμία ή εγώ ικανοποιώ αλλού την ερωτική μου επιθυμία, οπότε δεν με νοιάζει αν αυτή ή αν αυτός θέλει να έχει ερωτική ζωή, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Οι συνεξαρτημένοι άνθρωποι δεν διεκδικούν τα δικαιώματα τους, δεν βάζουν βέτο, δεν τιμούν τα θέλω τους. Είναι θυματοποιημένοι. Γιατί όμως δεν το κάνουν, γιατί θεωρούν ότι άμα το κάνουν δεν θα τους θέλει ο άλλος? Ή γιατί δεν μπορούν ούτως ή άλλως? Ναι, υπάρχει ο φόβος της μοναξιάς. Σου λέει πώς θα μπορέσω να είμαι μόνος μου? Δεν έχω κάποιον να με κακοποιεί, πώς θα ζω μόνος μου? Αυτό. Νόμιζα ότι άμα το πούνε, θεωρούν ότι άμα πούνε ότι όχι, δεν το κάνω αυτό, ή άμα δεν το κάνω αυτό, δεν σε αναλάβω, δεν αναλάβω την ευθύνη σου, ο άλλος δεν έχει λόγο να είναι μαζί μου. Ναι, γιατί ο λόγος για τον οποίο τρέχουν να προλάβουν κάθε επιθυμία του άλλου, ακόμη και προτού εκφραστεί, είναι για να σιγουρευτούν ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι μαζί τους, επειδή δεν αντέχουν να είναι μόνοι τους. Και γι' αυτό τον λόγο, Δέσποινα, όταν ένας συνεξαρτώμενος πάει να κάνει θεραπεία, μπορεί να βρει τον εαυτό του για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην μπαίνει σε σχέση, να μην θέλει να μπει σε σχέση. Ναι. Ή να νομίζει ότι θέλει να μπει σε σχέση, αλλά στην ουσία υποσυνείδητα να σαμποτάρει το να μπει σε σχέση, γιατί φοβάται ότι αν μπω σε σχέση θα ξαναγίνω πάλι συνεξαρτώμενο. Ναι. Οπότε μένω μόνος μου, κάνω αποχή, ενώ μπορεί να λέω θέλω να βρω σύντροφο, θέλω να μπω σε μια ερωτική σχέση, να μένω η μόνος του προκειμένου να μην ξαναπάθει όσα έχει πάθει. Όπως καταλαβαίνετε ότι θα το ξαναεπισκεφτούμε το θέμα αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι κεντρικό στην ιδιοσυγκρασία μας. Ξέρεις, όταν μου το είχε αναφέρει προδεκαετίας μία φίλη η οποία είναι ακαδημαϊκό στην Αμερική, μου λέει έχεις διαβάσει για τη συνεξάρτηση, έχεις ασχοληθεί με τη συνεξάρτηση. Είχα διαβάσει για τη συνεξάρτηση, αλλά δεν ονομαζόταν συνεξάρτηση όταν το διάβασα. Είχα διαβάσει ένα all time classic βιβλίο, ένα πολύ κλασικό βιβλίο, το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Ναι. Το οποίο το συστήνω να το διαβάσουμε είναι όλοι. Είναι πολλά κομμάτς, βέβαια. Είναι «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Είναι βίβλος το βιβλίο. Είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο γράφτηκε στη δεκαετία του 80, το οποίο θέτει το ζήτημα της συνεξάρτησης, αλλά ακόμη δεν χρησιμοποιούσε αυτό τον όρο, γιατί δεν είχε βγει αυτός ο όρος. Δεν έλεγε τη λέξη συνεξάρτηση. Λέει ότι οι κόρες των αλκοολικών τείνουν να ερωτεύονται αλκοολικούς και προβληματικούς ανθρώπους και πώς μπορεί μια γυναίκα να μάθει να μην αγαπάει πολύ, να μην αγαπάει υπερβολικά, και το ονόμαζε υπερβολική αγάπη της συνεξάρτησης. Στην ουσία όμως μιλούσε για τη συνεξάρτηση. Ναι. Άλλη να πούμε ότι η κοινωνία σε οθεί σαν γυναίκα να αποδεικνύεις ότι τον αγαπάς τον άλλον και να θυσιάζεις, να θυσιάζεις, να θυσιάζεις, να θυσιάζεις. Τα γνωστά. Θα το ξαναεπισκεφτούμε το θέμα αρκετές φορές. Είναι κεντρικό στην Ισπανία. Είναι τόσο κλισέ το θέμα αυτό, γιατί επίσης είναι μια θρησκευτική κοινωνία και η Ισπανία πρέπει να θυσιάζουν. Και πια από το κοντεπεντένθια το λένε κόδε. Είναι αταρχικά κόδε. Κόδε, α. Γιο σοϊ κόδε. Δηλαδή, εγώ είμαι συνεξαρτημένη, αλλά το λένε πια είναι τόσο πολύ ευρέως. Εγώ είμαι σινέ, ας πούμε. Είμαι σινέ. Χρησιμοποιημένος όρος. Είναι πολύ, πολύ συνηθισμένος όρος. Θα το κάνουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον ελληνόφωνο πληθυσμό. Θα ευχαριστούμε για ακόμα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλυσα πολύ το θέμα, το οποίο ήταν βαρύ. Είμαι σίγουρη και οι ακροατές και οι ακροάτες. Όχι και βαρύ, ρε, μην το λες βαρύ. Είναι πολύ. Είναι απελευθερωτικό να μαθαίνεις ότι αυτό που σου συμβαίνει έχει όνομα. Ναι, ισχύει. Και ότι αυτό που σου συμβαίνει έχει θεραπεία. Συμφωνώ. Και ότι αυτό που σου συμβαίνει το κουβαλάνε αυτόν τον σταυρό και άλλοι άνθρωποι, και πώς μπορούν αυτοί να βγουν στο φως, μπορείς και εσύ. Πολύ. Ελπιδοφόρο θα έλεγα. Πως. Ωραία, μ' άρεσε, έτσι θα κλείσουμε. Θέκλα Πετρίδου, the one and only. Φιλιά πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά, γεια.